πιστεύω τελικά ότι ήταν οικονομικό πρώτα και να μπει και το συναισθηματικό κομμάτι στη μέση. Βέβαια, σκυπάει κάπου το μυαλό μας. Είναι η αποκαλυπτική μαρτυρία της κυρίας Ράνιας Αθανασοπούλου, της επιστήθειας φίλης της Ειρήνης Λαγούδη. Είναι ίσως η μοναδική γυναίκα που την ήξερε τόσο καλά, καθώς ήταν φίλες από την ηλικία των 5 ετών. 23 μέρες μετά το θάνατό της, η φίλη της επιμένει ότι τη δολοφόνησαν. Ξέρω πολύ καλά ότι ετοιμαζόταν και σκεφτόταν να γυρίσουν να μείνει και η Ειρήνη μόνιμα Αθήνα με τα παιδιά της. Ξέρω πολύ καλά ότι ετοιμαζόταν να φύγει για Γαλλία με την άλλη της την κόρη. Έκανε όνειρα δηλαδή. Πολλά όνειρα για τη ζωή της. Κολλιόταν μόνο στο τι θα πει ο κόσμος, γιατί είναι μια κοινωνία πολύ κλειστή εδώ. Θα την έλεγα ευτυχισμένη και πολύ χαρούμενη. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει φίλο και φτερό τους τραπεζικούς λογαριασμούς της άτυχης μητέρας. Αυτό που γνωρίζουν από μαρτυρίες είναι ότι στις αρχές Δεκεμβρίου η Ειρήνη Λαγούδη πούλησε 40 στρέμματα αντί 75.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ημέρες μετά δάνεισε 55.000 ευρώ σε ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο. Τα χρήματα δόθηκαν μαύρα χωρίς να υπάρχει τραπεζική συναλλαγή. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Σταρ, ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τα δανεικά από την άτυχη γυναίκα το αρνείται και στις τρεις καταθέσεις του στις αρχές. Κάποιοι αρμόδιοι δεν βλέπουν τα εμφανέστατα σημάδια που οδηγούν στη δολοφονία. Δεν θέλουμε να κλείσει υπόθεση για κανένα λόγο. Τις επόμενες ημέρες, πραγματογνώμονες της οικογένειας θα μεταβούν εκ νέου στο Αγρίνιο για να εξετάσουν το μισοκαμένο αυτοκίνητο της Ειρήνης Λαγούδη.